Μαζί μας λοιπόν ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, ο κύριος Στέλιος Κούλογλου. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κούλογλου. Γεια σας. Ο Βαγγέλης παραμένει εδώ. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο από σας πριν πάμε στα αμιγώς πολιτικά για αυτό το ομοφοβικό, την ομοφοβική επίθεση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι καινούριο φρούτο τώρα αυτό. Το μαζικό. Κατά καιρούς βλέπαμε διάφορα περιστατικά από εδώ από εκεί, αλλά αυτό είναι καινούριο φρούτο. Και το στα δύο τρανς άτομα, αλλά και στον κύριο Κασελάκη που είχαμε μια αποδοκιμασία, ένα άλλο περιστατικό, ένα σκηνικό με ένα επεισόδιο εκεί. Τι λέτε εσείς γι' αυτό, γεννιέται κάτι άλλο, δημιουργείται κάτι? Είναι πολύ ανησυχητικό. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει βγάλει πολλούς αξιόλογους, πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, από ποιητές μέχρι δημοκράτες κτλ. Αλλά από την άλλη τη μεριά ήταν πάντα ένα καναρίνι για φασιστικού τύπου καταστάσεις. Και είχε γίνει στη δεκαετία του 30 ένα πογκρόμ, όπως γνωρίζετε, στη Θεσσαλονίκη εναντίον των Εβραίων. Και έγινε μετά τη δικτατορία του Μεταξά. Μετά είχαμε υπάρχουν στα γονίδια, δηλαδή. Τώρα μπορεί να υπάρχουν τέτοια. Τη δολοφονία του Λαμπράκη το 1963. Εκεί είχε γίνει. Και είχαμε τη δικτατορία του 1967. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στα γονίδια, αλλά υπάρχει ένα κλίμα το οποίο θρεύει στα γονίδια. Μάλιστα. Και είναι αρκετά ανησυχητικό. Αυτό είναι στην ουρά του των αντιδράσεων για το νομοσχέδιο, για την ισότητα στο γάμο. Κάποιοι πήραν θάρρος, κάποιοι πήραν. Πάγου να δεις. Αυτή την ιστορία με το νομοσχέδιο αυτό θα την πληρώσει το Δημοκρατικό Στρατόπεδο ακριβά όλο. Γιατί ο νόμος ήταν πολύ καλά και ψηφίστηκε. Αλλά όλη αυτή η ιστορία που έγινε μονοθεματικό θέμα για τρεις μήνες, για ένα κόσμο ο οποίος δεν τη βγάζει μέχρι το τέλος του μήνα, λειτουργούσε αποθετικά και προκαλεί οργή. Γιατί λέει είναι μια σειρά από τύποι γύρω-γύρω από το Κολωνάκι και τη Βουλή και συζητάνε για άλλα πράγματα. Α, λες εσύ, ενώ στην πραγματικότητα. Τα προβλήματα είναι αλλού. Τα προβλήματα δεν συζητάνε καθόλου για τα προβλήματα. Δεν με υποστήριζες ως αντιπολίτευση. Εγώ το έχω πει, το έχω γράψει. Θα το πληρώσουμε και αυτό πληρώνουμε στην πραγματικότητα με αυτή την. Δόθηκε μεγαλύτερο βάρος, δηλαδή. Έπρεπε να γίνει ασφαλώς. Έπρεπε να γίνει όπως στις άλλες χώρες. Αυτό ο όχλος έχει πρόσημο. Είναι ακροαριστεροί, αντιεξουσιαστές, είναι ακροδεξιοί με κουκούδες. Μπορεί κάποιος να τους τοποθετήσει? Όχι, αυτοί είναι, δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά. Νομίζω ότι το ένα είναι αυτό το πογκρόμ εναντίον των δύο τρανς ατόμων που είναι από ακροδεξιούς. Και το ανησυχητικό είναι ότι η πλειοψηφία των συλληφθέντων ήταν ανήλικη. Και το άλλο κομμάτι είναι κάτι μπαχαλάκηδες οι οποίοι την πέσανε. Για άγνωστο λόγο, σε έναν αστυνομικό πάρα πολύ κακός και επίσης και στον Κασελάκη που δεν τους έκανε και κάνει και τίποτα. Ναι. Στο φεστιβάλ του άνθρωπος εκεί. Γενικώς αρχίζει η κατάσταση και ξεφεύγει σε ολόκληρη τη χώρα. Το βλέπουμε, έχουμε γυναικοκτονίες, τα ανθρωποκτονίες, ο μπαμπάς, το γιο, ο γιος το. Έχει ανέβει, δεν εγκληματικότητα. Το μπαμπά. Φαινόμενα βιασμού από συγγενείς και φίλους μικρών κοριτσιών, ας πούμε. Η Greek Mafia σκοτώνει στους δρόμους. Έτσι, δηλαδή. Έχει ένα μεγάλο θέμα. Και πάρα πολύ σημαντικό, εφηβική βία. Που πρέπει να γίνει κάτι, ας πούμε στη Γαλλία, που υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Έχουν πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα που είναι πολύ δημοφιλή, σε Μπαπέ κτλ. Και πηγαίνουν από σχολείο σε σχολείο, κάνουν εκστρατεία. Και μιλάνε στα παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει. Άνθρωποι που έχουν πέρασμα μεγαλύτερο στα παιδιά, λες. Ναι, πιο εύκολα. Το είπα σε έναν υπουργό. Του είπα, κάντε κάτι αντίστοιχο. Πάρε την ομάδα μπάσκετ. Τον Αντιδοκούμπο. Τον Αντιδοκούμπο εδώ. Να πάω να μιλήσει. Τα βουδάνε και γίνονται ενδάλματα. Ναι, ναι, και δίσου είπε ο υπουργό. Τι να του πει. Ευχαριστώ, Στέλιο. Καλή ιδέα. Ευχαριστώ, Στέλιο. Θα τα ξαναπούμε. Τώρα, κύριε Κούλο. Είναι αισιόδοξο. Έχει ανέβει και η σύγκρουση πολιτική τώρα με αφορμή πολλά ζητήματα. Ένα από τα τελευταία ήταν το χθεσινό βραδινό που η κυβέρνηση επιτέθηκε με σφοδρότητα στον κύριο Κασελάκη για τα επιχειρηματικά του. Εδώ η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ομίχλη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται πίσω από αυτά. Δηλαδή, δεν έχει έρθει ο ίδιος να μας πει, ρε παιδί μου, εγώ έχω έρθει από την Αμερική, μας είπε ότι έχει λύσει το πρόβλημά του. Το οικονομικό. Οκ. Okay. Ευχάριστον αυτό, μακάρι το είχαμε λύσει κι εμείς. Αλλά για να είμαστε τέσσερις το πρόεδρο, μάλλον δεν το έχουμε λύσει. Άρα, αυτό είναι καλό, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τίποτα. Ποιες επιχειρήσεις έχει, τι συμμετοχή έχει, πού βρίσκονται αυτές οι επιχειρήσεις, σε τι μορφή είναι αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτά δεν πρέπει να τα κάνει γνωστά. Νομίζω ότι υποχρεούται να τα κάνει σωστά με το νόμο, με το πόθεν έσχες, ναι. Αλλά που δεν υπόκειται. Τώρα θα, για πρώτη φορά στο θα, επόμενο, θα ναι. περάσει. Ναι. Τότε νομίζω ότι θα πρέπει υπάρχει να μάθει θέμα θα δώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Mm.
με τον κύριο Κασελάκη. Mm-hmm. Υπάρχει θέμα με τις πολιτικές του. Ναι. Αλλά με το συγκεκριμένο θέμα δεν νομίζω. Μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε όλο αυτό. Από τον πρώην οικονομικό διευθυντή, τον κύριο Γεωργόπουλο. Πολύ νωρίτερα. Σας έχω πει στην εσωκομματική προεκλογική περίοδο. Σωστά. Μεγάλη μερίδα στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής είχε ζητήσει ακριβώς αυτά. Έως και τις πιστοποιήσεις των πτυχίων. Αυτό το τελευταίο επεισόδιο, ο κ. Γεωργόπουλος, ο οποίος είχε και μια θεσμική θέση. Σεπτέμβριο του 2021. Μίλησε για ανησυχητικά φαινόμενα για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμαστε στο δάνειο Κασελάκη. Ναι. Νομίζω ότι όλη η ιστορία με το δάνειο ήταν μια ακόμα λάθος πολιτική κίνηση εκ μέρους του στρατοπέδου Κασελάκη. Διότι στην πραγματικότητα θέλανε να δείξουν ότι είναι κυμπάρης και ανοιχτοκουβαρντάς ο πρόεδρος, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε, δημιουργήσανε πρόβλημα με το μηδενός, γιατί δεν υπήρχε, το πρόβλημα ήταν ταμιακό, δηλαδή δεν χρώσταγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είχε συμβεί και παλιότερα στο παρελθόν, πριν από μερικά χρόνια, που καθυστερούσε η κρατική χρηματοδότηση και ζητήσανε από κάποιους ευρωβουλευτές να δώσουμε κάποια λεφτά, τα οποία τα δώσαμε, 20 χιλιάρικα ξέρω εγώ, και μετά μας τα δώσανε ανάγκες. Και μετά τα δώσανε απέναν πίσω. Mm-hmm. Δεν βγήκε κανείς να πει δάνεισα το κόμμα. Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά υπάρχει εκεί ένα αίσθημα ανασφάλειας. Άρα δεν έπρεπε να το κάνει, λες αυτό. Ναι, νομίζω να το κάνει και να μην. Αλλά γίνεται όπως και δεν έπρεπε να πει ότι το είχε προτείνει ο Μητσοτάκης να είναι υπουργός και δεν δέχτηκε. Αυτό το είπανε σε μια πολύ απλή απλοϊκή λογική ότι αυτό θα είναι. Υπέρ του, ας πούμε. Υπέρ του, ότι δεν δέχτηκε. Ενώ στην πραγματικότητα είναι κατά, γιατί άρα. Στην πραγματικότητα, ναι. Ναι, δηλαδή τι λες τώρα, ότι μπορεί να ήσουν παραδείγματο. Και δεξιός και αριστερός μαζί. Ναι, δεν γίνεται. Λίγο δύσκολο, ναι. Ναι. Έλα, Βαγγέλη μου, ναι. Έλα, πάμε. Μία ερώτηση έχω. Τώρα είναι και προσωπική, είναι και πολιτική, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κούλογλου. Στέλιο, βασικά, γιατί είναι ντροπή να μιλάς και στον Νίκο. Θα κατέβετε υποψήφιος? Δεν ξέρω ακόμα. Και με ποιο κόμμα? Καταρχήν, την πολιτική ερώτηση άμα είναι ήτανε, με ποιο θα, κόμμα. Άμα κατέβω, θα κατέβω με την Νέα Αριστερά. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχω άγχος κανένα, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Την Πέμπτη έχω πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη ενός ντοκιμαντέρ που έχω φτιάξει. Επομένως, έχω άλλα δύο στα σκαριά. Το ένα θα σας ενδιαφέρει. Όσα θα θέλετε να μάθετε για το Ευρωκοινοβούλιο και δεν είχατε κανένα να ρωτήσετε. Λοιπόν, οπότε έχω να γράψω βιβλία, δεν έχω άγχος. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Αν καταλήξουν, καλώς. Αν δεν καταλήξουν, θα γυρίσω στη δουλειά μας. Στη δημοσιογραφία. Πάντοτε με τη Νέα Αριστερά οι συζητήσεις. Ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι γίνεται και ένα ξεκαθάρισμα με το παρελθόν. Το άνοιξε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Προς τη μήνυ του, θα λέει κανείς. Μακάρι να μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί και να λύνουν ζητήματα και ερωτήματα και κρεμότητες που έχουμε από το παρελθόν. Ο ίδιος έθεσε δύο μεγάλα θέματα στο τραπέζι και είπε ότι εκεί είχαμε αστοχίες. Έγιναν κάποιες αστοχίες. Παρενέβης και εσύ σε αυτό το θέμα. Και εσύ άνθρωπος από τα παλιά και ξέρεις πρόσωπα και πράγματα. Και εσύ μίλησες για, στην πραγματικότητα, πολιτικές αποφάσεις. Ότι η ιστορία με την Οβάρη ήταν μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή, τι εννοείς πολιτική απόφαση? Στοχεύτηκαν, ας πούμε, 10 πολιτικά πρόσωπα με πολιτικά κριτήρια και όχι με το αν συμμετείχαν σε ένα σκάνδαλο ή όχι και είπαν με αυτούς θα καθαρίσουμε? Πώς έγινε αυτό? Λοιπόν, πρώτον, το γεγονός ότι ο Τσίπρας μίλησε είναι προς τιμήν του. Δεδομένου ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός, από όσο θυμάμαι, που είπε ότι έκανα λάθη, κάναμε λάθη. Οι άλλοι, και παρότι χρεοκόπησαν και η χώρα εξαιτίας λαθών, δεν έχουν πει ποτέ τίποτα. Ούτε ο κύριος Σιμίτσης έχει πει τίποτα, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής έχει τίποτα κλπ. Επομένως, τώρα, εγώ τι είπα? Εγώ είπα ότι νομίζω ότι αυτή η απόφαση, ακριβώς έτσι το διατύπωσα, ήταν μια πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Και πού το στηρίζω αυτό? Το στηρίζω το γεγονός ότι τέτοιου είδους μεγάλες αποφάσεις που αφορούν δικαστικά θέματα λαμβάνονται πολιτικά στην ιστορία της Ελλάδας. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει έτσι. Yeah. Κανονικά θα έπρεπε η δικαιοσύνη να παίρνει και τον Σαρκοζή όπως τον έχει στη Γαλλία και τον έχει βάλει. Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Αλλά στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Στο βιβλίο του Παπαχελά με τα απομνημονεύματα του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης λέει. Ακουνούσα το μικρό μου δαχτυλάκι, ο Παπανδρέος στο ειδικό δικαστήριο θα καταδικαζότανε. Mm-hmm. Αλλά δεν το κούνησε και όχι μόνο αυτό, έστειλα κάποιον και του είπα ότι δεν πρόκειται να πας φυλακή και έδωσα σαφή εντολή. Mm-hmm. Να μην πάει στη φυλακή
ο Παπανδρέου Μαντρέας και να μην του στερηθούν τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτή είναι η τελεία. Εγώ θεωρώ. Άρα λοιπόν, είναι διαχρονικό αυτό το ότι είναι πολιτικά κατ' ουσίαν αυτά. Σε αυτό το διαχρονικό σύστημα, εγώ είπα ότι θεωρώ ότι τέτοιου είδους απόφαση ήταν πολιτική απόφαση. Δεν ξέρω αν έγινε κάποια σύσκεψη που αποφασίστηκε. Είπα Κοντονής ότι είχαν ένα παρασύστημα μέσα στο Μαξίμου. Ο κύριος Κοντονής ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Είχαν ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης, λέει, μέσα στο Μαξίμου. Παπαγγελόπουλοι, Τσίπρας, άλλοι, δεν ξέρω. Ναι. Ποιοι ήταν. Εντάξει, ο κύριος Κοντονής έχει πει και ότι ας πούμε, το σκάνδαλο Λενοβάρτη ήταν μεγαλύτερο από τις ζήμες και μετά άλλαξε γνώμη. Mm-hmm. Επομένως, δεν θέλω να κρίνω ότι. Και δεν ξέρω αν υπήρχε. Εγώ ξέρω. Πάντως, ότι είναι αυτονόητο όταν μιλάμε για πολιτική απόφαση ότι αυτοί δεν μπορούσαν να την πάρουν πολύ παρά μόνο κάποιοι πολύ ψηλά. Δηλαδή, μόνο στο Παγγελόπουλο ή μόνο του Πολάκη είπαν θα βάλουμε 10 νοματέου στα μανταλάκια. Χωρί να κεφαλή σε αυτά δεν γίνεται. Γι' αυτό που δήλωσα εγώ είναι ότι με ρωτήσανε, ήξερε ο Τσίπρας. Λέω, μάλλον ήξερε. Μπορεί τώρα, ήξερε. Αν δεν συμμετείχε, αν συμμετείχε στα πόδια, δεν το ξέρω. Ο Τσίπρας να πει τότε, κατά τη γνώμη σου. Ενώ είχε γνώση πια τη υπόθεση, μπορούσε να πει τι είναι αυτό που γίνεται εδώ. Αυτό θα μα καταστρέψει. Φέτε μου στοιχεία για να μπορώ να το υποστηρίξω ως πρωθυπουργός. Μπορούσε να το πει. Μπορεί και να το πει, αλλά ποιος δεν ξέρω τώρα τι είπε και τι δεν είπε. Δεν ξέρω. Γιατί ο Κοντονής λέει, εγώ έπαθα τελείο, έπαθα σκοτωδίνη, όταν είδα τα πολιτικά πρόσωπα. Μα στην πραγματικότητα, ο Τσίπρας με αυτά που είπε στην αυτοκριτική, στην εκδήλωση της Καθημερινής, αυτό είπε στην ουσία. Το είπε. Αυτό είπε, το είπε. Δηλαδή αυτό που είπα εγώ, το είπε ο Τσίπρας. Όταν λέει αστοχήσουμε. Όταν λέει ότι αστοχήσουμε, τι εννοεί. Αν η δικαιοσύνη ήταν τελείως ανεξάρτητη. Θα δουλεύει μόνη τη, θα πηγαίνει να παρακάτω. Ναι. Τότε θα έλεγε φταίει η δικαιοσύνη που δεν κάνουμε το θέμα ποιο είναι εδώ. Και αυτό είπε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν προχτές μου την έπεσε. Είναι ότι εδώ πέρα η Αμερικανική κυβέρνηση εισέπραξε 350 εκατομμύρια δολάρια για το σκάνδαλο που παραδέχθηκε ο Νοβάρτης ότι έκανε στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και εμείς, η ελληνική κυβέρνηση, με τα φάρμακα. Ναι, όχι στην Αμερική, στην Ελλάδα. Ναι. Και εμείς η ελληνική πολιτεία δεν έχει εισπράξει ούτε φράγκο. Ναι. Το 2022 η κυβέρνηση είπε ότι θα κινήσει διαδικασίες. Δεν έχει κινήσει διαδικασίες, ρώτησα. Δεν έχουν κινηθεί ακόμα οι διαδικασίες. Και πώς να κινηθεί, γιατί άμα κινηθεί θα πρέπει να πει λάδωσες. Ωραία, ποιος, θα πει ωραία, ποιος λάδωσα. Πρέπει να πει ποιος λάδωσα. Ονόματα και πρόσωπα. Ονόματα και πρόσωπα. Και γι' αυτό ακριβώς δεν γίνεται τίποτα. Και προσέξτε να δείτε τώρα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Εγώ το ξεχνάω την πολιτική. Υπάρχουν 4.000 γιατροί που ήταν μέσα στο κατάλογο των κατηγοριών. Λεγμένοι μέσα σε αυτό. Από αυτούς τους 4.000 γιατρούς, κάποιοι έχουν δωροδοκηθεί για να γράφουν, να συνταγογραφούν φάρμακα της Νοβάρτης. Μπορεί δηλαδή η μάνα σας, ο αδελφός σας, έχει πάρει φάρμακο που δεν είναι. Ο παππούς. Ναι, σωστά. Να ήπιανε φάρμακα χωρίς να χρειάζεται. Mm-hmm. Με επιπτώσεις στο σηκώτη τους, με επιπτώσεις στα νεφρά τους, με επιπτώσεις στα οικονομικά τους, γιατί πληρώσανε. Αυτό δεν το ψάξαμε ποτέ. Ποτέ. Αυτό λέει. Αυτό λέω. Γιατί είναι. Δόθηκε προτεραιότητα στο πολιτικό κομμάτι. Για να γίνει το κόλπο γκρόσκο. Κακός. Αυτό πήγε να γίνει. Αυτό είπα. Κακός. Και έπρεπε να ξεκινήσει. Και ο Τσίπρας, αυτό που λέει ο Στέλιος, έχει δίκιο. Στην πραγματικότητα αυτό παραδέχτηκε. Πολιτικές αστοχίες μείνει. Τι αστοχίες. Παίρνανε κάποιος σκόνταψε κάτω και έπεσε. Όχι, δεν λέει αυτό. Πολιτικές αστοχίες, είπε, σε δύο πολύ μεγάλα θέματα. Και αυτό παράδειγμα. Και τα δημόσια, οικονομικά. Δεν δηλαδή, βλέπω τώρα κάτι είπε ο Άδωνης για μένα, νομίζω, το είπατε νωρίτερα. Κάτι, βλέπω τον Άδωνη και βάζει απογευματινά ιατρία. Χειρουργία. Χειρουργία. Επιπληρωμή. Αν είχαμε πάρει. Αν πήρε 350 η Αμερική για ένα σκάνδαλο στην Ελλάδα, η Ελλάδα έπρεπε να πάρει 500 εκατομμύρια. Το είχαμε λύσει το πρόβλημα μας. Ναι. Θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Και δεν έχει πάρει φράγκο. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο. Έτσι όμως δεν δημιουργείται μια εμπεδωμένη αίσθηση περί συγκάλυψης κάθε φορά που υπάρχει. Και απαξίωση της πολιτικής και της κάθε κυβερνήσεως. Δηλαδή, τι λέμε τώρα, ότι παιδιά ουσιαστικά συγκαλύθηκε το σκάνδαλο. Δεν το ψάξαμε ποτέ. Γιατί είπαμε άλλες προτεραιότητες για να κάνουμε το κομμάτι μας, το εκλογικό κτλ. Τώρα τι λέμε με το μάτι, τα ίδια. Τώρα τι λέμε με τα Τέμπη, τα ίδια. Δεν διαμορφώνει μια παράδοση αυτό. Και μετά έχει το φαινόμενο τη Θεσσαλονίκη για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή, κόσμο εξαγριωμένο που αυτό δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανένα, ούτε καν στη δικαιοσύνη, όχι στην κυβέρνηση, όχι στη Βουλή, όχι στα κόμματα, όχι στα μίντια. Άρα. Αυτό πολιτικά δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. Βέβαια. Ναι, για το μέλλον. Δηλαδή, το τι θα δούμε μπροστά μας στο μέλλον ως πολιτικά σχήματα, ως κινήσεις, ως οργανώσεις, κανείς δεν ξέρει πια. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν φεύγεις
από το παραδοσιακό δημοκρατικό σύστημα που έχουν τώρα που λειτουργεί, κουτσά στραβά, έτσι αλλιώς ανάποδα, λειτουργεί. Πάει να ξεφύγει το πράγμα δηλαδή, Στέλιο. Αυτό λέμε. Η δεκαετία του 30 είναι πολύ ενδεικτική για την παγκόσμια πολιτική ιστορία. Η δεκαετία του 30 διαβάστε, διαβάστε την επίθεση της 3Ε Θεσσαλονίκη στους Εβραίους στον πογκρόμο της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι από τις καλύτερες σελίδες μας της ιστορίας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Κύριοι, κλείνουμε εδώ. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.